Γεια σας και χαρά σας και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βίντεο που έχει να κάνει με αγαπημένα και όχι οποιαδήποτε αγαπημένα, τα αγαπημένα προϊόντα skincare του 2021. Η αλήθεια είναι ότι δοκίμασα πάρα πολλά προϊόντα, προσπάθησα έτσι να συγκεντρώσω τα πιο αγαπημένα από αυτά και αυτά που με βόλεψαν περισσότερο και που χρησιμοποίησα περισσότερο. Βέβαια θα σας πω ότι στην περιγραφή θα σας αφήσω και το βίντεο με τα αγαπημένα τα περσινά, αλλά και τα βίντεο με τα αγαπημένα όπου είχα αναφέρει προϊόντα skincare. Γιατί δεν σημαίνει το ότι δεν τα αναφέρω σήμερα ότι και αυτά δεν είναι καλά προϊόντα και δεν με βόλεψαν, έτσι. Οπότε θέλω να έχετε μια ολοκληρωμένη άποψη για να βρείτε ακριβώς αυτό που ψάχνετε ανάλογα με τις ανάγκες της δικής σας επιδερμίδας. Αν αυτή είναι η πρώτη σας φορά εδώ, καλώς ήρθατε. Εγώ είμαι η Νάγια, εδώ σας μιλάω για όλα όσα αγαπώ, κυρίως για μακιγιάζ και skincare. Αν δεν έχετε εγγραφεί ακόμα στο κανάλι, κάντε το τώρα πατώντας το κουμπί subscribe ή εγγραφή και πατήστε και το κουδουνάκι για να ενημερώνεστε κάθε φορά που ανεβάζω νέο βίντεο. Πριν ξεκινήσω να σας παρουσιάζω τα προϊόντα, να σας πω ότι τα links που θα βρείτε στην περιγραφή είναι affiliate τα περισσότερα από αυτά. Οπότε αν κάνετε κλικ σε αυτά και αγοράσετε κάποιο από τα προϊόντα που σας προτείνω και για τα οποία θα σας μιλήσω σήμερα, εγώ να ξέρετε ότι κερδίζω μια μικρή προμήθεια. Επίσης, αν ακούτε ένα γατούλι να νιαουρίζει, είναι ο Μέρλιν, ο οποίος ξύπνησε πριν από λίγο και δεν ξέρει τι να κάνει με τη ζωή του και θέλει λίγο σημασία, οπότε σας παρακαλώ, προσπαθήστε να τον αγνοήσετε. Λοιπόν, έχω εδώ το καινούριο μου ημερολόγιο, εδώ κράτησα τις σημειώσεις μου για τα προϊόντα και θα ξεκινήσω όπως πάντα από ντε μακιγιάζ. Λατρεύω το ντε μακιγιάζ, λατρεύω να το κάνω σωστά, λατρεύω το πώς αισθάνομαι την επιδερμίδα μου αμέσως μόλις την έχω καθαρίσει. Δύο προϊόντα που μου έκλεψαν την καρδιά το 2021 είναι Balms, είναι το πρώτο από Grown Alchemist, είναι αυτό που λέγεται Hydra Plus Oil Gel Facial Cleanser Rosemary CO2 Extract Squalane και Black Currant Seed, τα είπα όλα. Λοιπόν, είναι ένα balm σε μορφή gel, διάφανο τελείως, το οποίο διαλύει τα πάντα. Ό,τι και αν έχετε στο πρόσωπό σας, ακόμα και την μάσκαρα από τις βλεφαρίδες, την αφαιρεί και είναι πάρα πολύ απαλό με τις βλεφαρίδες και τα μάτια σας. Το λέω γιατί πολλά balms προσπαθούν να αφαιρέσουν τη μάσκαρα, τα καταφέρνουν όμως μέχρι ένα βαθμό. Και συνήθως, μάλλον όχι συνήθως, καμιά φορά όταν τα ξεπλένουμε μας δημιουργούν έτσι μια προσωρινή θολούρα μέσα στα μάτια. Αυτό λοιπόν δεν μου δημιουργεί καμία ενόχληση, είναι συγκλονιστικό, είναι ό,τι καλύτερο έχω δοκιμάσει όσον αφορά στα balms, εγώ που έχω και ευαισθησία στα μάτια και σας προτείνω να το δοκιμάσετε αμέσως. Το δεύτερο balm, τι κάνεις παιδί μου, θα τον κρεμίσεις όλα, που δοκίμασα το 2021 ήταν το Elemis Super Glow AHA Glow Cleansing Butter. Είναι ένα βούτυρο, δεν είναι ακριβώς balm, είναι σαν να βάζετε ένα body butter στο πρόσωπό σας, το οποίο έχει οξέα, AHA, για επιδερμίδες οι οποίες αντιμετωπίζουν, όπως και η δική μου, πρόβλημα με τη λιπαρότητα, πρόβλημα με την ανομοιόμορφη υφή, όλα αυτά κάπως έρχεται και τα εξισορροπεί. Και πρόβλημα βέβαια με σπυράκια, όχι ακμή όμως. Νομίζω ότι εκεί θα πρέπει να ζητήσετε μια πιο εξειδικευμένη θεραπεία αν έχετε πρόβλημα με την ακμή. Και τα δύο αυτά προϊόντα πρώτα τα δουλεύω στα χέρια μου, μετά κάνω μασάζ στο πρόσωπό μου και αμέσως μετά βρέχω τα δάχτυλά μου και δημιουργείται κάτι σαν γαλάκτωμα, το οποίο μετά ξεπλένω και το αφαιρώ τελείως. Αμέσως μετά χρειάζομαι ένα καθαριστικό, το οποίο κάνει σαπουνάδα, εγώ τουλάχιστον, αυτό μου αρέσει να χρησιμοποιώ. Και τα δύο που αγάπησα το 2021 είναι το Vitamin C Cleansing Face Foaming Gel από την Natura Siberica, από την σειρά της με τη βιταμίνη C. Και το χρησιμοποιούσα αυτό κάθε πρωί και κάθε βράδυ χρησιμοποιώ και χρησιμοποιούσα το Vinopure Gelé Nettoyant Purifiant. Αυτό είναι για να καθαρίζει σε βάθος την επιδερμίδα. Νομίζω ότι και αυτό έχει, ναι, έχει σαλικυλικό οξύ. Και επίσης εναλλακτικά χρησιμοποίησα και τον αφρό Mild Wash Liquid της Fresiderm, το οποίο δεν τον έχω αυτή τη στιγμή γιατί μου έχει τελειώσει, αλλά σας τον έχω δείξει σε προηγούμενο βίντεο και το θυμήθηκα γιατί μου άρεσε πολύ και το έχω κρατήσει εδώ στις σημειώσεις μου. Λοιπόν, πάμε σε νεράκι μισελέρ, γιατί αυτός είναι ένας πολύ αγαπημένος τρόπος να αφαιρώ τον μακιγιάζ μου όταν βαριέμαι να κάνω τον διπλό καθαρισμό ή όταν θέλω να διορθώσω κάτι πάρα πολύ γρήγορα. Είναι το Erase Milky Micellar Water, ένα ιδιαίτερο προϊόν από Drunk Elephant, το
το οποίο δοκίμασα μέσα στο 21 και παιδιά ενθουσιάστηκα. Πραγματικά είναι ένα γαλακτόδες, όπως λέει και το όνομά του, νερό μισελέρ, το οποίο δεν ερεθίζει καθόλου τα μάτια, ξεβάφει τα πάντα και η αίσθηση που αφήνει μετά στην επιδερμίδα είναι μια αίσθηση φρεσκάδας και ενυδάτωσης. Καταπληκτικό, θεωρώ ότι πρέπει οπωσδήποτε να το δοκιμάσετε, δώστε του μία ευκαιρία, την αξίζει. Πάμε σε ντεμακιγιάζ ματιών αποκλειστικά. Ξέρετε ότι αγαπώ πάρα πολύ το ντεμακιγιάζ της Clinique, το Take the Day Off, το υγρό. Αυτό όμως το αγαπώ περισσότερο. Ένα τσικ παραπάνω. Είναι το Detox Eye Makeup Remover από Grown Alchemist. Είναι πραγματικά ένα ντεμακιγιάζ ματιών τόσο απαλό με τα μάτια και τις βλεφαρίδες σας που δεν θα το πιστεύετε. Δεν αφήνει σχεδόν καμία λιπαρότητα παρόλο που είναι διφασικό προϊόν και ξεβάφει την μάσκαρα και την αδιάβροχη μάσκαρα και όλο το μακιγιάζ σας ανεπαναληπτά. Έχω πάθει έναν εθισμό επίσης με τα mists αφού καθαρίζω την επιδερμίδα μου. Προσπαθώ να μην αγοράσω πολλά γιατί δεν ξέρω αν αυτό το βήμα πραγματικά δίνει κάτι ή αν εγώ νομίζω ότι δίνει κάτι. Παρ' όλα αυτά είχα δοκιμάσει ένα από Μουροβίτσα το οποίο ήταν τέλειο, αλλά είναι πάρα πολύ ακριβό, οπότε αφήστε, δεν σας το προτείνω σε αυτή τη φάση. Θα σας προτείνω όμως το Antiox Wild Blueberry Moisturizing Face Mist Toner από Natura Siberica και αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Έχει έντονη μυρωδιά, αλλά δεν είναι ενοχλητική, δηλαδή το μυρίζεται εκείνη την ώρα που ψεκάζετε το πρόσωπό σας και μετά εξαφανίζεται και απλά δίνει κάτι, είναι ένα πρώτο βήμα, ειδικά αν έχετε ξηρές επιδερμίδες και επιδερμίδες που θέλουν μία αντιοξειδωτική έτσι δράση, τονωτική δράση μετά τον ντεμακιγιάζ, προτείνω και αυτό να το δοκιμάσετε. Ένα άλλο τόνερ που μου αρέσει πάρα πολύ και το χρησιμοποιώ τα βράδια είναι από Summer Fridays, το Soft Reset AHA Exfoliating Solution. Εγώ ξέρετε ότι με τα οξέα έχω έναν εθισμό, μια αγάπη, μια λατρεία, δεν τα χρησιμοποιώ όλο το χρόνο συνεχόμενα, αλλά όταν τα χρησιμοποιώ ευλαβικά κάθε βράδυ και πραγματικά βλέπω τρομερή αλλαγή στην επιδερμίδα μου και τρομερή βελτίωση. Πριν πάμε σε ενυδατικές κρέμες, να μιλήσουμε για σέρουμ. Να μιλήσουμε για αυτό εδώ το υαλουρονικό οξύ από The Inky List, μια εταιρεία που δεν είχα ξαναδοκιμάσει. Νομίζω έχω δοκιμάσει και μια κρέμα ματιών που κυκλοφορεί με καφεΐνη. Νομίζω ότι μου άρεσε, αλλά δεν είχα τρελαθεί. Αυτό είναι ένα τίμιο σέρουμ με υαλουρονικό οξύ, θα έλεγα, το οποίο τι κάνει, θα βοηθήσει να διατηρήσει η επιδερμίδα σας τα επίπεδα υγρασίας της και θα βοηθήσει να ενυδατωθεί καλύτερα, κρατώντας και κλειδώνοντας την υγρασία της ενυδατικής κρέμας που θα βάλετε από πάνω. Όσο καλύτερα μπορώ να περιγράψω τι κάνει ένα σέρουμ με υαλουρονικό, το οποίο έχει και τίμια τιμή. Επίσης ένα σέρουμ το οποίο νομίζω ότι χρειαζόμαστε όλες ένα μπουκαλάκι από αυτό, τουλάχιστον να χρησιμοποιήσουμε μία φορά το χρόνο στη ζωή μας, είναι το Detox Serum Antioxidant Plus 3 Complex από την εταιρεία Grown Alchemist ξανά, η οποία έχει βέβαια τη φιλοσοφία ότι βοηθάμε με φυσικά συστατικά την επιδερμίδα μας να βγάλει τον καλύτερο της σε αυτό, να ενεργοποιηθεί και να λάμψει από μέσα. Τώρα αυτό βέβαια το σέρουμ, εγώ το έχω χρησιμοποιήσει το 1 τρίτο και μπορώ να σας πω ότι βάζοντάς το κάθε πρωί το νιώθω πολύ καλά και έχω δει την επιδερμίδα μου έτσι πιο ξεκούραστη, θα πω, όχι πιο λαμπερή, κάπως πιο ξεκούραστη και ωραία, μ' αρέσει να με βλέπω χωρίς μακιγιάζ, αυτό που έχει πάρα πολύ καιρό να μου συμβεί. Λοιπόν, πάμε σε ενυδατικές κρέμες. Θέλω να σας μιλήσω για τρεις. Θα σας μιλήσω για την Vino Pure Fluid Matte, Moisturizing Mattifying Fluid στα αγγλικά. Αυτή εδώ είναι μια πολύ πολύ matte κρέμα. Πολύ όμως. Για πολύ πολύ λιπαρές επιδερμίδες, δηλαδή εγώ τη βάζω στο ταφ τις μέρες που νιώθω ότι κάτι δεν έχει πάει καλά και νιώθω έξτρα λιπαρότητα, μόνο εκείνες τις μέρες. Κατά τα άλλα, πάρα πολύ ωραία ματ κρέμα είναι η Hydrogenistic της Lierac και για αυτή σας έχω ξαναμιλήσει, εξαιρετική κάτω από μακιγιάζ. Αυτή τη νιώθεις λίγο πιο πλούσια, είναι gel, αλλά είναι κρεμόδες gel. Είναι σαν ένα περίεργο πράγμα, σαν το γαλακτόδες νερό μισελέρ που σας έλεγα πριν. Κάπως έτσι, μία φοβερή υφή, μία φοβερή αίσθηση και μία πολύ ωραία ενυδάτωση και ματ αποτέλεσμα. Ωραία απορρόφηση επίσης. Μία επίσης κρέμα που μου αρέσει πάρα πολύ και δεν θυμάμαι αν σας την είχα αναφέρει και πέρυσι, είναι η Vino Perfect της νύχτας από την Κονταλή, η οποία έχει γλυκόλικο οξύ και είναι ενάντια στις κοιλίδες και τις πανάδες και αυτή
να τη δοκιμάσετε. Αν θέλετε και σε συνδυασμό με το σέρουμ της ίδιας σειράς, αν έχετε πρόβλημα με κοιλίδες και πανάδες, νομίζω ότι θα βοηθήσει αρκετά. Πάμε στα μάτια. Σας έλεγα πριν για τη σειρά με βιταμίνη C από την Natura Siberica. Εντυπωσιάστηκα γενικότερα από αυτή τη σειρά. Γενικά κυκλοφορούν πολλά προϊόντα από πολλές εταιρείες με βιταμίνη C. Ανάλογα το πόσο θα μπει η επιδερμίδα σας, τι ανάγκες έχει και τι ηλικία έχετε, θα ανατρέξετε και στο αντίστοιχο προϊόν για να είναι αντίστοιχα και πιο δραστικό για εσάς. Εγώ βρίσκω ότι αυτή η αντιοξειδωτική κρέμα είναι εκπληκτική. Λοιπόν, έχει και καφέινη από ό,τι βλέπω, που σημαίνει ότι βοηθάει και στα πρηξίματα και δίνει αυτόματα μία φωτεινότητα στην περιοχή γύρω από τα μάτια. Είναι συγκλονιστικό αυτό που συμβαίνει, είναι άμεσο το αποτέλεσμα, αλλά και μακροπρόθεσμα θα σας βοηθήσει, οπότε και σε αυτή θεωρώ ότι πρέπει να δώσετε μία ευκαιρία και να τη δοκιμάσετε. Τώρα, αν θέλετε κάτι πιο ενισχυμένο, κάτι αντιρρητηδικό, κάτι πιο special για τα βράδια ίσως, μπορείτε να δοκιμάσετε αυτή εδώ την κρέμα, την του La Sara Brightening Sleeping Eye Mask. Λέει mask, είναι κρέμα όμως, εγώ τη βάζω πρωί βράδυ ή μόνο το βράδυ, κοντεύει να μου τελειώσει κιόλας. Μην κοιτάτε που είναι τόσο μικρή η συσκευασία, θα σας κρατήσει για πάρα πολύ καιρό. Τα ml είναι όσα ml έχουν συνήθως οι κρέμες ματιών και πραγματικά θα νιώσετε ότι βάζετε κάτι υπερπλούσιο, υπερενδατικό, υπερθρεπτικό στην περιοχή γύρω από τα μάτια, ειδικά αν έχετε λεπτές γραμμές και ρητίδες, θα την ευχαριστηθείτε πάρα πολύ. Επόμενη κατηγορία, αντιλιακά. Είναι γεγονός ότι χωρίς αντιλιακό δεν βγαίνω από το σπίτι. Μην σας πω ότι καμιά φορά το φοράω και μέσα στο σπίτι. Γιατί ο ήλιος, παιδιά, διαπερνάει και τις τζαμαρίες, έτσι. Να το ξέρετε αυτό και μας δημιουργεί διάφορες φθορές. Φωτογύρανση για παράδειγμα, πανάδες για παράδειγμα. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε για τρία αντιλιακά. Βασικά, δύο αντιλιακά και ένα primer, να πω την αλήθεια. Το πρώτο αντιλιακό είναι αυτό εδώ, το Color Second Skin με SPF 50 από την Fresh, το οποίο φορούσα όλο το καλοκαίρι, του ευχαριστήθηκα πάρα πολύ. Έχει ωραία υφή, ωραίο αποτέλεσμα matte, έχει λίγο χρωματάκι, τόσο όσο όμως γίνεται ένα με την επιδερμίδα σου και επίσης είναι φιλικό και προς τις θάλασσες, έτσι, πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Δεύτερο αντιλιακό που αγάπησα και είναι επίσης πάρα πολύ matte, αλλά κάνει για κάθε τύπο επιδερμίδας, έτσι, αυτά που σας λέω και κανονική επιδερμίδα να έχετε, μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε, δεν είναι μόνο για λιπαρές. Είναι το Oil Shield UV Defense Sunscreen από την Skin Suit, κάλυψε επίσης με SPF 50, εξαιρετική εταιρεία και αυτή. Είναι λευκό, αλλά δεν αφήνει λευκό σημάδι στο πρόσωπο. Απορροφάται τέλεια και προστατεύει εξαιρετικά. Και το τρίτο είναι το Lancaster Skin Life. Αυτό σας το έδειξα και στο βίντεο με τα αγαπημένα προϊόντα μακιγιάζ, γιατί είναι primer ουσιαστικά για το μακιγιάζ. Έχει μια καταπληκτική λάμψη και έχει SPF 30. Είναι και ενάντια στην ατμοσφαιρική ρύπανση και νομίζω ότι είναι ένα από τα πιο εξαιρετικά προϊόντα που δοκίμασα το 21. Να το δοκιμάσετε και αυτό και να μου πείτε εντυπώσεις. Πραγματικά θέλω να μου λέτε εντυπώσεις όταν δοκιμάζετε κάτι που σας έχω προτείνει. Θα περάσω σε σώμα νομίζω, αφού τελειώσαμε με το πρόσωπο και την περιποίηση αυτή. Θα περάσω σε σώμα και θα σας πω για τα αφρόλουτρα που μου άρεσε πάρα πολύ να χρησιμοποιώ μέσα στο 21. Νομίζω είχα μιλήσει για τα Molton Brown και το 20, αλλά θα τα ξαναπώ έτσι η δική μνήμα, γιατί είναι πάρα πολύ ωραία αφρόλουτρα, πραγματικά αξίζει να δώσετε λίγα ευρώ παραπάνω. Επίσης το Cherry Almond της Aveda, εξαιρετικό αφρόλουτρο αλλά και εξαιρετική κρέμα σώματος. Αυτά είναι ολοκαινούργια, μόλις τα παρέλαβα, γιατί μου είχε λείψει και η μυρωδιά αλλά και η αίσθηση που αφήνουν στην επιδερμίδα. Έχω επίσης μια λατρεία και μια αγάπη και έναν εθισμό με τις κρέμες σώματος. Θέλω να είναι πολύ ενεδατικές, αλλά να απορροφώνται γρήγορα και να μην κολλάνε. Δεν ξέρω, εσείς χρησιμοποιείτε και το χειμώνα κρέμες σώματος ή μόνο το καλοκαίρι και το χειμώνα βαριέστε και λιγάκι, γιατί νομίζω ότι και το χειμώνα τις χρειαζόμαστε πάρα πάρα πολύ, γιατί η επιδερμίδα και από το κρύο αφυδατώνεται. Έτσι όπως αφυδατώνεται η επιδερμίδα βέβαια του σώματος, αφυδατώνεται και των χεριών, γι' αυτό θα μιλήσουμε σε λίγο. Λοιπόν, επίσης μία κρέμα σώματος που αγάπησα πάρα πολύ ήταν η Blue Nori Body Cream, η οποία είναι και συσφυκτική από την Fresh Spa, εκπληκτική, μου τελειώνει και αυτή. Αυτό είναι, παιδιά, σαν ένα body butter, το οποίο γίνεται σαν νεράκι όταν το βάζετε στην επιδερμίδα σας. Φανταστικό.
Και μυρίζει αυτό, σαν να έχετε βγει από σπα, σαν να έχετε κάνει την πιο ακριβή και ωραία θεραπεία. Σαν να σας έτριβαν 5 ώρες να κάνετε το μασάζ σας, να κάνετε μετά το σκραμπ σας και να βάλετε τις κρέμες σας. Επίσης, μία κρέμα που δεν μπορώ να ξεπεράσω τη μυρωδιά της και την αίσθηση που αφήνει στην επιδερμίδα είναι η Bam Bam Cream από Sol de Janeiro. Μου έχει τελειώσει, αυτό είναι το σκραμπ που είχα πάρει, δεν το έχω τελειώσει ακόμα, θα το τελειώσω όμως οπωσδήποτε. Ακόμα και με κλειστό το βαζάκι μυρίζει, θα τρελαθώ. Και άλλο ένα σκραμπ που αγάπησα πολύ είναι το 10 Icy Berries από Natura Cosmetica. Αυτό είναι Modeling Body Scrub. Τις ατέλειες έτσι λίγο να τις λιάνουμε, να τις κάνουμε πιο όμορφες. Είμαι φοβερή υποστηρίκτρια αυτού που λένε ότι πρέπει να αγαπάμε το σώμα μας όπως είναι, γιατί έτσι είναι και είναι πάρα πολύ φυσιολογικό που είναι έτσι και έχουμε και κυταρίτιδα και ψωμάκια και οτιδήποτε και αν έχουμε, να το αγαπάμε πάρα πάρα πολύ. Όπως αγαπάμε το σώμα μας, αγαπάμε πάρα πολύ και τα χεράκια μας, τα οποία τα πλένουμε πολύ πιο συχνά, τα ταλαιπωρούμε με τα αντισηπτικά και θέλουμε μια κρέμα για να τα φροντίσουμε και να τα κάνουμε πιο απαλά. Vinoperfect, αυτή είναι η Dark Spot Correcting Hand Cream. Να σας πω ότι αν ανησυχείτε για κοιλίδες στα χέρια, αυτή κάνει πραγματικά πολύ καλή δουλειά, εκτός του ότι είναι και μια εξαιρετική ενυδατική κρέμα. Δεν μίλησα καθόλου για μάσκες και για πολέπιση προσώπου. Κάνω ένα rewind και πάω πίσω, γιατί απόλαυσα πραγματικά αυτό το ενζυμικό scrub από Huda Beauty, από την εταιρεία της Wishful δηλαδή, αλλά της Huda είναι. Παιδιά, είναι καταπληκτικό προϊόν, έχει και αυτό AHA και BHA οξέα, ένζυμο ανανά αλλά και παπάγιας, αφήνει την επιδερμίδα πραγματικά λία, πολύ λία και βελούδινη, χωρίς να την ερεθίζει καθόλου. Αυτό είναι ένα προϊόν που κάνετε μασάζ στο πρόσωπό σας, βλέπετε διάφορα κομματάκια που είναι τα νεκρά κύτταρα να φεύγουν και μετά το ξεπλένετε, πολύ γρήγορο δηλαδή και στη χρήση. Και μία μάσκα με γλυκολικό για το πρόσωπο, η οποία είναι δεκάλεπτη, είναι από τη σειρά πάλι Vinoperfect, όπως και η κρέμα χεριών της Κονταλή, και αυτή την ευχαριστήθηκα αρκετά. Αν δεν θέλετε να κάνετε ενζυμικό scrub και θέλετε απλά να βάλετε μία μάσκα, να την αφήσετε και να μην ασχοληθείτε περαιτέρω. Πάμε σε μαλλιά, και όσοι παρακολουθείτε το κανάλι καιρό θα ξέρετε ότι έχω μία λατρεία στην Αβέντα. Πραγματικά τα προϊόντα της, εκτός από vegan και με πάρα πολύ φυσικά συστατικά, θεωρώ ότι είναι μαγικά για τα μαλλιά. Τα δικά μου τα μαλλιά δηλαδή τα έχουν λατρέψει και νομίζω ότι φαίνεται και το πολύ καλό αποτέλεσμα, γιατί κάνω και βαφή στην Αβέντα και πραγματικά δεν έχουν ταλαιπωρηθεί καθόλου. Να σας πω όμως ότι την πρόδωσα λίγο, γιατί σαμπουάν και μαλακτικό χρησιμοποιώ το τελευταίο καιρό από την Bumble & Bumble, αυτό εδώ το Color Minded, γιατί ήθελα μια αλλαγή, ήθελα να δοκιμάσω κάτι διαφορετικό και ήθελα και προϊόντα τα οποία θα προστατεύσουν το χρώμα μου. Οπότε είπα να δοκιμάσω αυτά τα δύο, τα οποία είναι συγκλονιστικά. Έχω τις τεράστιες συσκευασίες, γιατί καταλαβαίνετε, ένας εθισμός με τα προϊόντα μαλλιών υπάρχει, αλλά αν είναι ένα πράγμα να αγοράσετε από την Αβέντα, θέλω να πάρετε αυτή εδώ τη μάσκα, την Botanical Repair Intensive Strengthening Mask, η οποία είναι μάσκα που θα σας δώσει θρέψη, αναδόμηση, ενυδάτωση, φοβερά ωφέλη, και τα μαλλιά σας, παιδιά, θα είναι γερά, λαμπερά και υπέροχα. Δηλαδή αυτό υπογράφω για αυτή τη μάσκα, είναι η πιο ωραία μάσκα που έχω δοκιμάσει στη ζωή μου ever. Επίσης ένα προϊόν από την Bumble & Bumble, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο όταν θέλετε να κάνετε styling και θέλετε να ψεκάσετε κάτι θερμοπροστατευτικό στα μαλλιά σας, ειδικά αν έχετε ξηρά, θα λατρέψετε και το λαδάκι από τη συγκεκριμένη σειρά. Εγώ δεν χρησιμοποιώ το λαδάκι, χρησιμοποιώ αυτό εδώ το spray, το οποίο είναι το Invisible Oil Heat UV Protective Primer, ελαφρύ. Δεν τα βαραίνει, αντιθέτως τα προστατεύει και είναι πραγματικά ένα must have προϊόν για εσάς που τα ταλαιπωρείτε με styling και πρέσες και πιστολάκια. Ακόμα και πριν το στέγομαι με το πιστολάκι μπορείτε να το βάλετε και θα έλεγα να το βάλετε, γιατί καλό θα κάνετε μόνο στα μαλλιά σας και όχι κακό. Πάμε και στο τελευταίο προϊόν που έχω να σας δείξω και είναι ένα άρωμα, γιατί αποφάσισα να δοκιμάσω στα τυφλά αυτό εδώ το καγιάλι Invite Only από Huda Beauty. Μου άρεσε πάρα πολύ. Εγώ νόμιζα στην αρχή ότι δεν έχει αρκετή διάρκεια. Τελικά όμως διαπίστωσα ότι βγαίνω έξω και με ρωτάνε τι άρωμα είναι αυτό που φοράς και είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο. Και δεν το ξέρουν και πολύ, οπότε αν θέλετε κάτι πάρα πολύ ιδιαίτερο που δεν το ξέρουν πολύ και σας αρέσει το amber,
σαν βασική νότα, λέω να το δοκιμάσετε. Να σας πω ότι έχει μαύρο κεράσι, μέλι προβυγγίας, φύλλο ταμπάκο, amber resin, amber δηλαδή, και χρυμπάρι είναι στα ελληνικά, και βανίλια Μαδαγασκάρης. Πραγματικά, με το που το μυρίζεις, σου έρχεται το κεράσι και κάτι γλυκό, και μετά γίνεται έτσι πάρα πολύ αισθησιακό και μυστηριώδες, και είναι από τα αρώματα που μου αρέσουν πάρα πάρα πολύ, οπότε καταλαβαίνετε ότι διάβασα εγώ τις νότες και τρελάθηκα, λέω το θέλω, θα το πάρω. Λοιπόν, αυτά είναι τα προϊόντα τα αγαπημένα μου, τα πιο αγαπημένα μου για το 2021. Ελπίζω να μην έχω ξεχάσει κάτι, απλά και μόνο επειδή μου έχει τελειώσει και δεν το βρήκα εδώ στη συλλογή μου και μπροστά μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είδατε και το σημερινό βίντεο, ειλικρινά το εκτιμώ πάρα πάρα πολύ, και για την παρέα και για τα ωραία σχόλια που θα μου αφήσετε μετά. Μην ξεχάσετε να κάνετε like αν σας άρεσε και να το μοιραστείτε και με τους φίλους σας, γιατί sharing is caring. Να περνάτε καλά, να προσέχετε, και θα σας δω στο επόμενο. Πολλά πολλά φιλιά. Bye bye.